Κυρίες και κύριοι, εδώ φτιάχνουμε νιάτα, νιάτα. Για να έχουμε νιάτα, δύο πράγματα θέλουμε. Αποτοξίνωση και γυμναστική. Και καλημέρα, άσκηση. Καλημέρα. Κάθε λίγο και λιγάκι φέρνω το Μανώλη, ο οποίος είναι ο γυμναστής για τις μεγάλες ηλικίες. Όλοι οι νέοι, επειδή θέλουν να είναι ωραίοι, πηγαίνουν στα γυμναστήρια. Ο μεγάλος όμως, είτε γιατί βαριέται, είτε γιατί δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του, χρειάζεται λοιπόν τον θεραπευτή στο σπίτι. Στο σπίτι. Γιατί ο μεγάλος δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του? Ρωτάω, γιατί δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του? Διότι είναι βουτυγμένος στις τοξίνες. Στις τοξίνες του περιβάλλοντος και των φαρμάκων. Κυρίες και κύριοι, μπήκαμε στο χειμώνα και όλοι κάνουνε κατάχρηση στα ντεπών, στο Παναντόρ και σε όλα. Όλα λοιπόν αυτά τα φάρμακα φεύγουνε από το σηκώτι, από το σηκώτι. Το σηκώτι είναι γεμάτο ντεπών, Παναντόρ, φάρμακα της πιέσεως, αντιβιωτικά. Είμαστε βουτυγμένοι στην τοξίνωση. Και ρωτάω, πώς θα μπορέσει τώρα ο μεγάλος να έχει δύναμη αφού όλη η ενέργειά του πηγαίνει στην αποτοξίνωση? Κυρίες και κύριοι, μετά από τις βασικές βιταμίνες, τη C, τη B και τα ηθιέλαια, σας παρουσιάζω την καλύτερη αποτελεσματικότητα φόρμουλα, η οποία είναι η γλουταθιόνη. Γλουταθιόνη. Χωρίς ένα κουταλάκι γλυκοθιόνη δεν πρόκειται να πάρετε τα πόδια σας, δεν πρόκειται να έχετε ένα υγιές σηκώτη και δεν μπορεί να λειτουργήσει ο εγκέφαλος και γενικά ο οργανισμός. Είμαστε βουτυγμένοι στις τοξίνες. Στις τοξίνες. Προσέξτε, υπάρχουν απλές τοξίνες και υπάρχουν και βαρύτατες τοξίνες που δημιουργούνται η καύση του πετρελαίου. Η καύση του πετρελαίου. Έχουμε χιλιάδες, μην πω εκατομμύρια, αυτοκίνητα. Όλα λοιπόν αυτά δεν είναι καλά ρυθμισμένα και παράγουν βαρύτατες τοξικές ουσίες, οι οποίες τι λέγονται, αδιάλυτες οργανικές ενώσεις. Το λεωφορείο. Δεν καίει καλά το πετρέλαιο. Τα πλοία δεν καίουν καλά τα πετρέλαια. Τα αεροπλάνα. Οι βαφές. Κυρίες και κύριοι, θα αναφέρω μερικές τοξίνες. Προσέξτε. Όλη λοιπόν η Αττική πετάει τα σκουπίδια πάνω στη φυλή και τα καίει. Έτσι δεν είναι? Είναι, πώς λέμε, οι χωματερές. Εκεί λοιπόν όλο το λεκανοπέδιο των Αθηνών τι αναπνέει? Διοξίνες. Οι διοξίνες είναι βαρύτατα φάρμακα που κάνουν καρκίνο, θυροειδή, διαβήτη. Σήμερα λοιπόν διαβάζω στις εργασίες εδώ ότι όταν αυτές οι τοξικές ουσίες αυξάνουν μέσα στο σηκώτι, ανεβαίνει η γάμα GT. Έχω ένα φίλο, ο οποίος μένει στην Κηφισιά, τον Άγγελο. Έρχεται προχθές με εξετάσεις και μου λέει, Φικιώρη, ανέβασα γάμα GT. Το σηκώτι όταν καταστρέφεται από τα φάρμακα και όλα τα άλλα, οι στατίνες καταστρέφουν το σηκώτι και ανεβαίνουν οι τρανσαμινάσες. Είναι έτσι ή δεν είναι έτσι? Άρα λοιπόν οι στατίνες είναι κακά φάρμακα. Πολύ κακά φάρμακα. Πάει αυτό. Όταν λοιπόν φορτώνουμε τον οργανισμό με πάρα πολλές τοξίνες, τότε λοιπόν τι γίνεται? Ανεβαίνει η γάμα GT. Η γάμα GT είναι ένζημα που βρίσκονται στον χοληφόρο πόρο. Οι τοξίνες, οι οποίες σας αναφέρω, είναι οι διοξίνες που αναπνέουμε από την καύση των απορριμμάτων, τα νητρικά. Για να αναπτυχθούν τα φρούτα και τα λαχανικά, βάζουν πάρα πολλά νητρικά και φωσφορικά.
Όλα λοιπόν τα λιπάσματα έχουν νητρικά, φωσφορικά. Τα πλυντήρια που πλένουμε είναι γεμάτο φωσφορικά. Αναπνέουμε τοξίνες από το πετρέλαιο που λέγονται πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες, πολυχλωριωμένοι διφενόλες. Αυτά είναι η κακή καύση του πετρελαίου, οι μπογιές του σπιτιού, χλωροφενόλες, χλωροαλκάλια, γεωργικά ντομοκτώνα. Γίνεται της πόπης. Όλα αυτά που συγκεντρώνονται, πρώτα συγκεντρώνονται στο σηκώτι και μετά στο λίπος. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε λοιπόν το σηκώτι του 2017. Όλοι, όταν λέμε όλοι, έχουν ένα κατεστραμμένο σηκώτι. Όλοι. Όλοι, όλοι, όλοι. Γιατί. Γιατί. Πρώτα-πρώτα, με τα φάρμακα. Δεύτερον, με το ποτό. Και τρίτον, με τις τοξίνες του περιβάλλοντος. Και ρωτάω. Ποιος βοηθάει το σηκώτι να αποτοξινωθεί. Είναι δύο. Η βιταμίνη B και η γλουταθιόνη. Η βιταμίνη B και η γλουταθιόνη. Προσέξτε. Θα σας πω μία λέξη που άμα την ξέρει ένας γιατρός, εμένα μου τρυπήσετε τη μύτη. Προσέξτε. Καθώς διαβάζω μελέτες, οι άνθρωποι παγκοσμίως από τι πάσχουνε. Υπό παγκόσμια υπομεθυλίωση. Η μεθυλίωση είναι μία πράξη που γίνεται μέσα στο σηκώτι. Μία τοξίνη, η βιταμίνη B, την κόβει κομματάκια. Έρχεται η μεθυλίωση, την εξουδετερώνει, την παίρνει η γλουταθιόνη και την απομακρύνει. Κυρίες και κύριοι, η αποτοξίνωση γίνεται με τη βιταμίνη B και με την γλουταθιόνη. Να το ξαναπώ. Διότι νομίζετε ότι η αποτοξίνωση γίνεται αν στίβω εγώ πορτοκαλάδες ή πίνω νερό. Αυτά είναι εφόσον δημιουργηθεί πρώτα η μεθυλίωση, εφόσον η γλουταθιόνη δεσμευτεί με τις τοξίνες, τότε χρειάζεται το νερό να φύγει, διότι γίνονται υδατοδιαλυτές. Επαναλαμβάνω. Σας φωνάζω κάθε μέρα, μετά από κάθε γεύμα, να παίρνετε μία βιταμίνη B. Γιατί? Διότι η βιταμίνη, το σύμπλεγμα των βιταμινών B έχει την B9, το φολικό οξύ, και την B12. Χωρίς B9 και χωρίς B12 δεν γίνεται η μεθυλίωση. Πώς καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ένα κατεστραμμένο σηκώτι? Εκτός από τις τρανσαμινάσες, όλοι σας να πάτε να κάνετε την εξέταση ομοκυστεΐνη. Εχθές λοιπόν ήμουνα στο φαρμακείο του Κουρί, στα Καλύβια. Και είχαν συγκεντρωθεί 60 άτομα. Τους ρωτάω, ξέρετε για την ομοκυστεΐνη? Χαμπάρι δεν είχανε. Κανένας γιατρός δεν στέλνει τον ασθενή του να πάει να κάνει την ομοκυστεΐνη. Όταν, κυρίες και κύριοι, ανεβαίνει η ομοκυστεΐνη, αυτό είναι ένδειξη ελλείψεως βιταμίνες B12, B6 και μεθυλίων. Μόνο η B κάνει αποτοξίνωση και εφόσον λοιπόν γίνονται υδατοδιαλυτές οι τοξίνες, ένα κουταλάκι γλουταθιόνη τις παίρνει και τις πετάει μέσα στο έντερο. Κυρίες και κύριοι, χωρίς αποτοξίνωση δεν έχετε καλό σηκώτι, δεν έχετε ενέργεια. Σούρνεστε. Και ρωτάω, πώς θα μπορέσουμε λοιπόν έναν άνθρωπο, ο οποίος σούρνεται. Ξυπνάμε το πρωί και δεν μπορούμε να πάρουμε τα πόδια μας. Πώς θα μπορέσει αυτός να κάνει την άσκηση που του λέει ο Μανώλης πάνω στην μπάλα για να ανοίξουν τα μεσοσπονδύλια διαστήματα και να μην πονάει στη μέση? Ρωτάω. Είμαι 70 χρονών και ξυπνάω από τις 5 η ώρα, μένω στο Λαύριο και κάθε μέρα το πρωί αυτά που μου λέει ο Μανώλης τα κάνω. Θέλουν όλοι να μην πονάνε στη μέση. Καταρχήν, μόνο να δούμε την ορθή στάση που έχεις αποκτήσει. Έτσι, δεν το συζητάμε. Είσαι λαμπάδα. Είσαι το έργο μας. Είμαι το έργο του. Και ρωτάω. Τι θα κάνω? Θα πίνω ντεπών,
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχω φέρει το προσπέκτους του Παναντόρ. Τώρα λοιπόν το χειμώνα οι άνθρωποι θα πίνουν Παναντόρ και για τον πόνο ντεπών, τα οποία θεωρούν ακίνδυνα. Στην Αμερική υπάρχουν αυτή τη στιγμή 1.600 περιστατικά μη αναστρέψιμης βλάβης του σηκωτιού. Βαρύτατες παθήσεις του σηκωτιού γίνονται με την ουσία που περιέχει μέσα το Παναντόρ και είναι οι λεγόμενοι αμινοφενόλοι. Αυτή λοιπόν η ακεταμινοφενόλη ή η παρακεταμόλη, περισσότεροι την ξέρουν παρακεταμόλη, δεν είναι αθώα, αυτή την παίρνουμε χωρίς συνταγή γιατρού. Για να πάρεις δύο παραπάνω θα πειράξει αυτόν που έχει υπέρταση, θα τον ταράξει. Αυτός που έχει υπατική βλάβη θα τον ταράξει, αυτός που έχει νεφρική ανεπάρκεια θα τον ταράξει και γενικά λοιπόν η παρατεταμένη δράση και οι υψηλές δρώσεις θα τον σκοτώσουν. Θεωρούμε τον ντεπών αθώο ή δεν το θεωρούμε? Ρωτάω. Δεν ήπια τίποτε, ένα ντεπονάκι ήπια. Ναι, και συνεχώς λοιπόν βγάζουν μεγάλες δόσεις. Εδώ λέει ντεπών maximum. Για να πάρεις δύο, να σου πω, θα βλέπεις να κάνουν κύκλους. Και λέει ο άλλος, έχω λέει λίγους, ακούω εμβοές. Κύριε και κύριοι, τα φάρμακα είναι φάρμακα. Φάρμακα. Και ρωτάω. Όταν ο Φικιώρης επί 15 χρόνια προσπαθεί να σας βοηθήσει με τις βιταμίνες και τις φόρμουλες, γιατί αυτό δεν το υιοθετείτε? Θα πάρω ένα φάρμακο εάν τυχόν κοντεύω να πεθάνω, αλλά για να έχω ένα μπόνο οτιδήποτε θα παίρνω τα φάρμακα? Ρωτάω. Ρε μου λες, ρε Μανώλη, ναι, από αυτά τα σαράβαλα που αναλαμβάνεις εσύ, έτσι, πες μου λοιπόν πόσο είναι η βελτίωση. Μεγάλη, λέω σαράβαλα. Μεγάλη βελτίωση. Μεγάλη όσοι βελτίωση. Όσοι έχουν εμπιστευτεί έχουν δει μεγάλη διαφορά. Για παράδειγμα, η κυρία Γιώτα από τα Ηλίσια δεν έβλεπε τον απορροφητήρα της κουζίνας της. Και τώρα σιγά σιγά έχει βελτιωθεί τόσο η στάση της που σιγά σιγά τον βλέπει. Δεν θέλω. Πολύ σημαντικό πράγμα. Δεν θέλω να μειώσω τους ανθρώπους, αλλά τι γίνεται. Εάν όμως δεν ενδιαφέρεσαι για τον εαυτό σου, και βέβαια σιγά σιγά καταραίει. Και κυρίες και κύριοι, τα φάρμακα δεν φτιάχνουν ούτε καινούρια κύτταρα, ούτε καινούργιους ιστούς, ούτε διορθώνουν τα όργανα. Βγαίνω λοιπόν στην τηλεόραση και λέω, πάρτε τις βασικές βιταμίνες και το σπουδαιότερο είναι η αποτοξίνωση. Όποιος μετά το φαγητό δεν παίρνει μια βιταμίνη B και ένα ηχθιέλαιο, δεν πρόκειται να λειτουργήσει το σηκώτι του καλά με τίποτε. Το σηκώτι λοιπόν είναι ένα όργανο που συνθέτει τον οργανισμό μας και ένα όργανο της αποτοξινώσεως. Εάν λοιπόν δεν πάρεις τις βιταμίνες B και C που φτιάχνουν τον οργανισμό μαζί με τα ηχθιέλαια, δεν πρόκειται να έχεις καλά κόκαλα, καλούς μυς, καλή καρδιά, καλό νευρικό σύστημα με τίποτε. Πάει αυτό. Όλες λοιπόν οι τοξίνες των τροφών, του περιβάλλοντος, των φαρμάκων, κυρίες και κύριοι, φεύγουν με την γλουταθιόνη. Την γλουταθιόνη από σήμερα την βαφτίζω απαραίτητη φόρμουλα, διότι χωρίς αποτοξίνωση δεν λειτουργεί το σηκώτι και χωρίς το σηκώτι δεν έχουμε ενέργεια. Δεν μπορώ να βλέπω ανθρώπους οι οποίοι να σούρνονται. Και σας λέω επιπλέον, πάρτε στο σπίτι σας μια, δυο, τρεις φορές το Μανώλη, να μπορέσετε να υιοθετήσετε κάποιες ασκήσεις. Ο Μανώλης με την πείρα του θα σου δείξει ασκήσεις που θα μπορεί εύκολα να τις κάνετε. Μην βλέπετε ότι είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Όχι, εφικτό και εύκολο από όλους μας, πραγματικά. Το να μάθεις, προσέξτε, μόνο και μόνο να κάθεσαι πάνω στην μπάλα, ευθιάζεται η σπονδυλική σου στήλη, ενεργοποιείται το νευρικό του σύστημα και φτιάχνει τους μυς. Όταν λοιπόν εγώ κάθομαι και παίζω πάνω στην μπάλα, αυτό λοιπόν συντονίζει το νευρικό και μυϊκό σύστημα. Από εκεί και πέρα, εάν έχεις προβλήματα στη μέση, ανοίγουν οι σπόνδυλοι με κατάλληλες ασκήσεις. Έτσι,
όταν δυναμώσω εγώ τους κοιλιακούς, είναι σαν μια ζώνη. Ένα κορσέ που έχεις. Ένας κορσές. Έτσι. Όταν λοιπόν πάει έρθει στο σπίτι και μου κάνει μία... Εδώ λιγάκι. Εδώ. Έτσι. Αυτό. Διότι... Ψηλά. Διότι, τέλεια. Μπράβο, καθώς το κεφάλι είναι βαρύ, συνεχώς βρίσκεται σε μία τάση και αρχίζουν λοιπόν και σφίγγουν οι μύες και έχουμε το λεγόμενο ευθυασμό. Έτσι. Άρα λοιπόν πρέπει η σποδηλική στήλη να έχει την ανατομική της κατάσταση. Δεν τη διορθώνει ούτε το ντεπόν, ούτε το παναντόρ, ούτε οι κορτιζόνες. Τη διορθώνει ο Μανώλης. Εγώ λοιπόν χαίρομαι που έχω γνωρίσει τον Μανώλη. Κάθε Σάββατο τον φέρνω εγώ και κάθε Παρασκευή πηγαίνει στον Άγγελο. Βέβαια. Να δώσουμε μια καλή μέρα. Γεια σου, ρε Άγγελε. Άκουσε, Άγγελε. Σου ανέβηκε η γάμα GT, διότι σίγουρα κάποιες τοξίνες υπάρχουν στο σηκώτη. Το πρώτο πράγμα που ανεβάζει τη γάμα GT είναι το αλκοόλ. Όσοι λοιπόν πίνουνε, ανεβάζει το γάμα GT. Γιατί, προσέξτε. Συνεχώς το σηκώτη έχει ανάγκη από γλουταθιόνη. Συνεχώς. Χωρίς γλουταθιόνη δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος, διότι η γλουταθιόνη είναι αυτή που κάνει αποτοξίνωση στο σηκώτη και γενικά σε όλο τον οργανισμό. Όταν λοιπόν έρθουν πολλές τοξίνες, χρειαζόμαστε πολύ γλουταθιόνη. Όταν έχουμε πολλές τοξίνες, χρειαζόμαστε πολύ γλουταθιόνη. Η γάμα GT, το ένζυμο γάμα GT, τι κάνει? Διασπάει τη γλουταθιόνη που μεταφέρει τις τοξίνες για να την ξαναχρησιμοποιήσει. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε πολλές τοξίνες, ανεβαίνει η γάμα GT. Η γάμα GT είναι το ένζυμο που μου δείχνει ότι στο σηκώτη μου έρχονται πολλές τοξίνες. Από πού έρχονται οι πολλές τοξίνες? Είναι από τη διατροφή, από το περιβάλλον, αυτό βρες το μόνος. Αλλά η αύξηση της γάμα GT ισοδυναμεί με περισσότερη τοξίκωση του σηκωτιού και θέλουμε γλουταθιόνη. Όσο περισσότερες τοξίνες έχει το σηκώτη, τόσο περισσότερη γλουταθιόνη χρειαζόμαστε. Άρα λοιπόν, εάν κάνω εγώ την εξέταση της γάμα GT, καταλαβαίνω ότι έχω έλλειψη γλουταθιόνης. Όποιος έχει έλλειψη γλουταθιόνης δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του, διότι οι τοξίνες τον βαραίνουν. Εγώ θέλω να πετάτε και θέλω να συνδεθείτε με τον Μανώλη. Προσέξτε, ο Μανώλης θα έρθει στο σπίτι σου. Μέσα στο σπίτι σου θα καθαλάβει πώς ζεις. Δεν είναι μόνο να σε βάλει σε μια μπάλα. Θα σου πει και πέντε πράγματα παραπάνω. Θα ανοίξει το ψυγείο, θα δει τις αχλαμάρες τρως, θα δει λοιπόν... Τι βιταμίνες χρειάζονται να πάρουμε. Τι χρειάζεσαι. Ο Μανολάκης λοιπόν είναι ένας φυσικός γιατρός, ο οποίος θα έρθει στο σπίτι σου και θα σου αλλάξει τον τρόπο ζωής. Αυτό. Δεν θεραπεύεσαι, ρε φίλε, αν κάθε μέρα πίνεις 3 ντεπών. Δεν θεραπεύεσαι αν πίνεις 22 βολταρέν. Δεν θεραπεύεσαι αν κάθε εβδομάδα ο γιατρός σου κάνει κορτιζόνη στη μέση και στον αυκαίρο. Πόσο πιο απλά να σας το πω. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε, σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στην γλουταθιόνη. Στην γλουταθιόνη. Είμαι γεμάτος από έρευνες τι καλό κάνει η γλουταθιόνη. Και θα σας πω ότι εχθές λοιπόν ήμουνα στο φαρμακείο του κυρίου Κουρί στα Καλύδια και εκεί λοιπόν είχε έρθει και ο μικροβιολόγος, ο οποίος είναι βιοπαθολόγος, δεν είναι μία. Είναι βιοπαθολόγος Μπεγλής Βαγγέλης. Έχει φτιάξει λοιπόν ένα προσπέκτους για τον κόσμο να σώζεται με το τεστ του οξυδοτικού στρες. Όταν λοιπόν έχουμε υυξημένο οξυδοτικό στρες, δημιουργούνται όλες οι παθήσεις. Εδώ λοιπόν αναφέρει ασθένειες που σχετίζονται με τις ελεύθερες ρίζες, το οξυδοτικό στρες. Όλες λοιπόν αυτές οι παθήσεις ξεκινάνε από τι? Από την υπερβολική οξύδωση που κάνει το ζάχαρο, το τσιγάρο, η μόλυνση του περιβάλλοντος και τα φάρμακα. Κυρίες και κύριοι,
υποδεχθείτε την Doctor Formulas. Έρχεται η Doctor Formulas να σε γλιτώσει από καρκίνο. Και ρωτάω, εύλογα, γιατί εμφανίζονται τόσοι καρκίνοι? Από τι, κολλήσαμε καρκίνο? Μην έτσι κοντά μου και κολλήσω καρκίνο. Έτσι, δεν κολλάει ο καρκίνος. Είναι τοξικές ουσίες. Οι τοξικές ουσίες δημιουργούν καρκίνο. Αυτό που προλαμβάνει τους καρκίνους είναι η γκλουταθιόνη. Κυρίες και κύριοι, όποιος έχει πολλές τοξίνες, πού να το φανταστεί, δημιουργούν διαβήτη. Διαβήτη. Προσέξτε, εδώ το διαβάζω. Ότι οι υυξημένες τοξίνες, για παράδειγμα, εξετάσανε λοιπόν ανθρώπους με υψηλά επίπεδα 6 ανθεκτικών οργανικών ρήπων και βρήκανε ότι αυτοί είναι επιρρεπείς 38 φορές να κάνουν διαβήτη. Ο διαβήτης έχει σχέση και με την τοξίκωση του οργανισμού. Οι εκφυλιστικές παθήσεις, λέει, σκλήρυση κατά πλάκας, 37 χρονών. Από τι. Είναι από την τοξίκωση και από τους ιούς. Σκλήρυση κατά πλάκας. Εκφυλήσεις. Από τι γίνανε εκφυλήσεις? Οχράς χυλίδας, εκφυλήσεις νεύρων, κινητικού νευρώνα, Πάρκινσον, Αλτσχάιμερ, Χάτκινσον. Της Παναγιάς στα μάτια. Κυρίες και κύριοι, εδώ λοιπόν τα διάβασα για σας. 3 ώρες το Σάββατο, 3 ώρες την Κυριακή, ότι οι τοξίνες, οι εσωτερικές και οι εξωτερικές, με τα φάρμακα δημιουργούν όλες τις χρόνιες παθήσεις. Τότε λοιπόν εύλογο δεν είναι να προβάλλω την γλουταθιόνη? Εγώ είμαι ένας γιατρός επαναστάτης. Σέβουμε τους άλλους συναδέλφους που σας βοηθάνε να μην πεθάνετε, αλλά οπωσδήποτε η πρόληψη και η βοήθεια της αποτοξινώσεως είναι το α και το μέγα. Αποτοξίνωση από το ένα χέρι και πάλι, και μανόλης από το άλλο. Μαζί. Προσέξτε, η αποτοξίνωση με το μανόλη είναι η αποτοξίνωση της ψυχής. Η ψυχή είναι μαραζωμένη από τις κακές ειδήσεις. Όλα λοιπόν αυτά τα προβλήματα τα λύνει μόνο η γυμναστική. Δεν τα λύνει ούτε ο ψυχίατρος, ούτε ο ψυχολόγος, ούτε τα ψυχοφάρμακα. Καταρχήν μας βγάζει σερωτονίνη και ντοπαμίνη στον εγκέφαλο. Κυρίες και κύριοι, αλλά τι γίνεται? Εάν πεις έναν περπάτα ή κάνει γυμναστική, δεν έχει διάθεση. Γιατί? Διότι έχει κόπωση. Εάν καθαρίσετε το σηκώτη σας με γλουταθιόνη, ένα κουταλάκι κάθε πρωί, εφόρου ζωής. Την εντάσσω τη γλουταθιόνη στις βασικές βιταμίνες. Η ανανέωση των ιστών δεν γίνεται με το Μάλμπορο, γίνεται με το μαγνήσιο, τη βιταμίνη C, τη βιταμίνη B και τα ωμέγα 3. Και εντάσσω στις βασικές βιταμίνες τη γλουταθιόνη. Κυρίες και κύριοι, υποδεχθείτε τη γλουταθιόνη. Εγώ είμαι η γλουταθιόνη και από εδώ είναι ο Μανώλης. Η γλουταθιόνη βγάζει τις τοξικές ουσίες και ο Μανώλης βγάζει τις ψυχικές ουσίες. Και σου ανοίγει και τα μεσοσπονδύλια διαστήματα για να είναι ευθυτενής η σπονδυλική στήλη και να μην έχεις ούτε αυγενικό σύνδρομο, ούτε βραχιόνιο πλέγμα, ούτε μέση, ούτε ισιακό σύνδρομο. Έτσι. Κυρίες και κύριοι, κάθε μέρα προσπαθώ να σας βοηθήσω στην υγεία. Τα φάρμακα είναι απαραίτητα για αυτούς που δεν φροντίζουν τον εαυτό τους. Εδώ φροντίζουμε τους εαυτούς μας με αληθινή τροφή, βιταμίνες και γυμναστική. Αυτό. Πόσο πιάνω. Ευχαριστώ πολύ, Μανώλη, χαρά που έρχεσαι. Μου. Μου δίνεις την δυνατότητα να... Οι μύες δεν θέλουν αυτοί να δυναμώσουν. Να... Αλλιώς παθαίνουμε σαρκοπενία, έτσι. Σαρκοπενία. Mm. Από τα 30 μέχρι τα 60 χάνονται οι μισοί μύες. Να πούμε 2 πράγματα, ότι μας βοηθάνε στην κίνηση και στη στήριξη. Αν δεν έχουμε δυνατούς μυς, ούτε δυνατή στήριξη θα έχουμε, ούτε κίνηση. Εγώ έχω κανένα όφελος να προβάλλω τη γυμναστική? Γιατρός σπούδασα, φάρμακα σπούδασα, χειρουργία. Γιατί έχουμε και μιλάω το Μανώλη? Γιατί αυτή είναι η υγεία.
Αληθινή τροφή, μην ξεχάσετε ρε, το λάδι του Κόνστα, ρε. Το λάδι του Κόνστα. Παιδιά, τελειώνει, ε. Τελειώνει. Γιατί οι πράσινες ελιές είναι 2 μήνες τώρα. Πολυφενόλες, υπάρχουν 2.000 πολυφενόλες στο λάδι του Κόνστα. Το καλύτερο φάρμακο για το σηκώτη είναι η τροφή λάδι. Ένα κουταλάκι το πρωί λάδι. Μετά βιταμίνη B, ιχθυέλαια και γλουταθιόνι. Όποιος δεν πάρει γλουταθιόνι, την πάτωσε. Και καρκίνο μπορεί να πάθει και εκφυλιστικές παθήσεις. Γλουταθιόνι. Πάμε για διάλειμμα. Ανακοίνωση. Η προβολή της εκπομπής «Νανοτεχνολογία και υγεία» έχει σαν στόχο την υπενθύμηση των φυσιολογικών μηχανισμών που καταπονεί ο σημερινός τρόπος ζωής. Η βελτίωση της στρέψεως και η απομάκρυνση των τοξικών ουσιών αποτελούν καθημερινή μέρημνα του καθενός μας. Η εφαρμογή των συμβουλών μας με υγιεινή διατροφή, άσκηση και φυσικές μεθόδους αποτοξίνωσης δεν αντικαθιστά τις θεραπείες που προτείνουν οι ιατροί των διαφόρων ειδικοτήτων. Στην Doctor's Formulas περικλείουμε τις βιταμίνες και τις φυσικές ουσίες με λιποσωμιακά σφαιρίδια. Έτσι επιτυγχάνουμε έως και 8 φορές μεγαλύτερη απορρόφηση σε σχέση με τα κοινά συμπληρώματα διατροφής. Έχουμε άμεση είσοδο στο αίμα και πλήρη αφομοίωσή τους από τα κύτταρα του οργανισμού. Λιποσωμιακές φόρμουλες. Το μέλλον των συμπληρωμάτων διατροφής από την Doctor's Formulas. Αντιμετωπίστε τα προβλήματα υγείας με φυσικό τρόπο. Doctor's Formulas. Φυσικές φόρμουλες υγείας, επιστημονικά σχεδιασμένες για να στοχεύουν το κάθε πρόβλημα ξεχωριστά. Doctor's Formulas. Συνταγές υγείας, φυσικά, χωρίς παρενεργίες, πόνους και φλεγμονές της αρθρώσης. Arthritol από την Doctor's Formulas. Μοναδικός συνδυασμός κολαγόνου τύπου 2, λουκοζαμίνης, χονδροετίνης, MSM και χόνδρου καρχαρία. Arthritol από την Doctor's Formulas. Η ολοκληρωμένη φόρμουλα για τις αρθρώσεις. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Ενοχλήσεις στο ουροποιητικό. Νεφρολίν από την Doctor's Formulas. Αρκτοστάφυλλο, σολιντάγκο, κράμπερι και σκορπιδόχορτο. Νεφρολίν, υγιές ουροποιητικό. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Υψηλότερης καθαρότητας ωμέγα 3 σημαίνει μεγαλύτερη ωφέλεια για τον οργανισμό. Το Super Omega 3 της Life Extension περιέχει ωμέγα 3 πιστοποιημένα για την καθαρότητά τους με 5 αστέρια από το Διεθνή Οργανισμό IFOS. Super Omega 3 από τη Life Extension. Μεγαλύτερη καθαρότητα, μεγαλύτερη ωφέλεια. Μέσα σε κάθε προϊόν της Life Extension κρύβονται 30 χρόνια πρωτοπορίας στην επιστημονική έρευνα, 30 χρόνια μελέτης της φύσης και οι πιο ολοκληρωμένες και ποιοτικές φόρμουλες για την υγεία σας. Life Extension. Συμπληρώματα διατροφής για υγεία και καλύτερη ζωή. Το συνένζυμο Q10 έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες και θωρακίζει αποτελεσματικά το καρδιαγγειακό. Το Q10 της Life Extension απορροφάται 8 φορές περισσότερο από τον οργανισμό χάρη στη σύνθεσή του. Είναι το μοναδικό στην Ελλάδα με κανέκα Q10 βιοταυτόσιμο με το Q10 του οργανισμού και εκχυλίσματα εσπεριδοειδών. Q10 από τη Life Extension. Μεγαλύτερη απορρόφηση, μεγαλύτερη προστασία. Αϊπνία. Σεντάρ από τη Doctor's Formulas. Με μοναδική φόρμουλα που περιέχει μελατονίνη, τρυπτοφάνη, βαλεριάνα και πασιφλόρα. Σεντάρ από τη Doctor's Formulas. Λύστε το πρόβλημα του ύπνου. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Δυσανεξία στη λακτόζη. Τιαλάκ από την Doctor's Formulas. Με γαλακτοβάκυλους και το ένζυμο λακτάση. Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τη δυσανεξία στη λακτόζη και τα φουσκώματα. Τιαλάκ από την Doctor's Formulas. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Κρυολόγημα, εξάντληση, πεσμένο ενοσοποιητικό, Fast Action C, βιταμίνη C, γρήγορης απορρόφησης από την Doctor's Formulas. Κάμου κάμου, ασερόλα και πιπερίνη για άμεση απορρόφηση. Fast Action C από την Doctor's Formulas. Άμεση θωράκιση του ενοσοποιητικού, φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Κατάλληλο, επιθυμητή η γονική συνένεση. Ανακοίνωση. Η προβολή της εκπομπής «Νανοτεχνολογία και υγεία» έχει σαν στόχο την υπενθύμηση των φυσιολογικών μηχανισμών που καταπονεί ο σημερινός τρόπος ζωής.
Η βελτίωση της στρέψεως και η απομάκρυνση των τοξικών ουσιών αποτελούν καθημερινή μέρημνα του καθενός μας. Η εφαρμογή των συμβουλών μας με υγιεινή διατροφή, άσκηση και φυσικές μεθόδους αποτοξίνωσης δεν αντικαθιστά τις θεραπείες που προτείνουν οι ιατροί των διαφόρων ειδικοτήτων. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή σήμερα είναι αφιερωμένη στην αποτοξίνωση και στο Μανώλη. Χωρίς αποτοξίνωση δεν μπορεί να λειτουργήσει καλά ο οργανισμός με τίποτε. Το σηκώτη κάνει δύο δουλειές. Η πρώτη δουλειά όλο το βράδυ κτίζει κόκαλα, εγκέφαλο, μυς, νεύρα, όλο το βράδυ. Γι' αυτό χρειάζεται ο βαθύς ύπνος και σας λέω παίρνετε το μαγνήσιο. Το μαγνήσιο και η νοσητόλη κάνουν θαύματα για την ανανέωση του οργανισμού. Το βράδυ ανανεώνεται ο οργανισμός. Πάει αυτό. Τι γίνεται όμως. Όταν όμως είναι μπλοκαρισμένο το σηκώτη, κύριες και κύριοι, αν πάρω τις ερωτήσεις σας, οι περισσότερες έχουν μέσα λίπος και προβλήματα στο σηκώτη. Όλοι οι άνθρωποι έχουν προβλήματα στο σηκώτη. Γιατί? Διότι έχουν ζάχαρο, γιατί πίνουν πολύ, τρώνε πολύ. Όλα λοιπόν επιβαρύνουν το σηκώτη. Ποιος ξεμπλοκάρει το σηκώτη? Ρωτάω. Σας παρακαλώ, απαντήστε μου, ποιος ξεμπλοκάρει το σηκώτη? Η κορτιζόλη, το ντεπών, το βολταρέν, τα φάρμακα, ποιος? Γλουταθιώνει. Είναι πολύ σποδαία η εκπομπή σήμερα. Υιοθετώ κάθε πρωί ένα κουταλάκι του γλυκού γλουταθιώνει, για να πάρει όλες τις τοξίνες το βράδυ ο οργανισμός. Κάνει σύνθεση. Όλες λοιπόν οι τοξίνες περιμένουν το πρωί τη γλουταθιώνη, που σαν μαγνήτης ενώνεται με τις τοξίνες και φεύγει μέσα από τα έντερα. Και από εκεί και πέρα, μόλις εσείς πάρετε μπροστά και έχετε ενέργεια, θα σας παρακαλέσω να ξεκινήσετε λοιπόν να δυναμώνετε το μυϊκό σας σύστημα. Το μυϊκό σύστημα έχει σχέση με την καρδιά, με την καλή σπονδυλική στήλη και με την οστεοπόρεση. Αυτός ο θεράπων λέγεται Μανώλης. Έτσι. Με πήρανε τηλέφωνο και μου είπανε, ρε Φικιώρη, μα λες Μανώλη, δώσ' μας το τηλέφωνο του. Λοιπόν, γράψτε το. 697-606-606-2020-2044. Προσέξτε. Μερικοί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, όπως έχουν οι πολύ πλούσιοι, να τον κρατήσουν, αυτό που λέμε personal γυμναστή, δεν έχουν. Τι γίνεται? Το παίρνεις για τρεις φορές. Μέσα στις τρεις φορές θα καταφέρει ο Μανώλης να σου δείξει ειδικές ασκήσεις για τον αφιένα, τον ώμο, τη μέση, τα γόνατα, και θα σε παροτρύνει. Κατά αυτόν τον τρόπο, κάνουμε τις πρέπουσες ασκήσεις. Προσέξτε, άλλες ασκήσεις κάνει ο 20, άλλο ο 30 και άλλο ο 70. Εγώ λοιπόν ούτε θέλει κάθε μέρα, γιατί έχω εδώ πολλές ερωτήσεις. Έτσι, καθένας λοιπόν κάνει και μία υπερβολή. Ή δεν θα γυμναζόμαστε, ή θα γυμναζόμαστε υπερβολικά. Εδώ λοιπόν έχω έναν πέδαρο, ο οποίος τι κάνει. Κάνει πάρα πολύ γυμναστική και έχει λοιπόν προβλήματα. Έτσι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω όμως από την καταστροφή που κάνει η κορτιζόλη. Η κορτιζόλη λοιπόν κάνει πολύ μεγάλη καταστροφή. Πηγαίνω σε μια κυρία 55 χρονών. Έτσι. Η οποία λόγω της ηλικίας της κάνει οστεοπόρωση. Όταν πέφτουν οι ορμόνες των γυναικών, τα κόκαλα παθαίνουν οστεοπόρωση. Τη σκοπανάει και ορθοπαιδικός κορτιζόνη και έτσι λοιπόν φούντωσε η οστεοπόρωση. Και ρωτάω λοιπόν, πώς θα μπορέσει αυτή η γυναίκα που έχει πληρώσει
ασφάλεια υγείας, πού θα αποτανθεί. Πού θα αποταθεί. Ο ένας γιατρός θα της δώσει βαρύτατα φάρμακα της οστοπόρωσης, τα οποία όμως κάνουν ζημιά. Όλα λοιπόν τα φάρμακα της οστοπόρωσης, έτσι, είναι κακά. Είναι κακά. Αν θα πάει στον ορθοπαιδικό θα της κάνει κορτιζόνη. Άρα λοιπόν, πού είναι η βοήθεια. Δόκτωρ Φόρμουλας και Μανώλης. Δόκτωρ Φόρμουλας και Μανώλης. Πρόσεξε. Τα φάρμακα που δίδουν οι γιατροί λέγονται φωσαμάξ, διφοσφωνικά. Είναι κακά φάρμακα. Κακά φάρμακα. Κακά φάρμακα. Αυτό που θέλει η γυναίκα και όλες οι γυναίκες, κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε... Πού το ρε. Πες το. Τρία καπαδίου. Πού το. Εδώ είμαστε. Εδώ. Εδώ. Όλος ο κόσμος πρέπει να παίρνει ένα κουταλάκι D3K2 δια τους εξής λόγους. Το πρώτο πράγμα βοηθάει την οστεοπόρωση και δεύτερον ενισχύει υπερβολικά το ανοσοποιητικό σύστημα. Τώρα το χειμώνα, επειδή κάνει, δηλαδή βλέπεις ήλιο και ξεγελιέσαι. Στην ουσία κρυώνεις εύκολα. Ποιος βοηθάει το ανοσοποιητικό, ποιος. Υποδεχτείτε την D3 με τη βιταμίνη C. Μόνο η λιποσωμιακή C και ένα κουταλάκι D3K2 θα δυναμώσει το ανοσοποιητικό για να μην σε ρίξει κάτω το κοινό κρυολόγημα. Το κοινό. Το, αυτό που είναι στη μύτη, το αψού-ψού-ψού, αυτό που είναι στο ρινοφάριγγα, αυτό μπορεί να σε ρίξει αρπακόλα κάτω. Ένα κουταλάκι D3K2. Αυτό πρέπει να το πάρει όλος ο κόσμος. Το καλοκαίρι πιθανόν να μην χρειάζεσαι να το πάρεις. Αλλά βιταμίνη D κάτω από τα 30 θα σε ρίξει κάτω. Η D3 τι κάνει. Ρουφάει το ασβέστιο, αλλά ποιος οδηγεί το ασβέστιο στα κόκαλα. Η K2. Όποιος γιατρός δίνει σκέτο την D3 κάνει κακό. Γιατί. Διότι αυξάνει το ασβέστιο στο αίμα. Αυξάνει το ασβέστιο στο αίμα, αυξάνει την αρτηροσκλήρωση, τη βαλβιδοπάθεια και την πήξη του αίματος. Κυρίες και κύριοι, το έχω πει κατ' επανάληψη, D3K2 είναι καινούργιες απόψεις. Έτσι, τώρα, όσο τώρα λοιπόν εσύ με τα προβλήματα πόνου και φλεγμονών, η πόνη χοντρικά είναι δύο ειδών. Από φλεγμονές και από συμπίεση των νεύρων. Γιατί, φέρεις το κουρκουμίνι. Για την... Έλα, γρήγορα. Κουρκουμίνι... Έλα, ρε. Μπροστά σου. Λοιπόν, προσέξτε. Η Ευρώπη έχει την κορτιζόνη. Η Ασία έχει την κουρκουμίνη. Όχι τον κουρκουμά, την κουρκουμίνη. Από τον κουρκουμά βγαίνει η κουρκουμίνη. Έρχεται η Δόκτωρ Φόρμουλας και βάζει τη δραστική ουσία του κουρκουμά, που είναι η κουρκουμίνη, μέσα σε διπλή στιβάδα λιποσφαιρίων. Όταν λοιπόν πάρεις την κουρκουμίνη και δεν είναι προφυλαγμένη από διπλή στιβάδα φωσφολιπιδίων, τότε θα την καταστρέψει το γαστρικό υγρό. Πίνεις τη λιποσεμική κουρκουμίνη, το γαστρικό υγρό καταστρέφει την εξωτερική στιβάδα, αλλά δεν επηρεάζει την κουρκουμίνη. Η κουρκουμίνη είναι αποδοτική σαν την κορτιζόνη. Και ρωτάω. Όταν έχουμε λοιπόν την λιποσωμιακή κουρκουμίνη, για ποιο λόγο εμείς να παίζουμε με την κορτιζόνη που κάνει οστεοπόρωση. Πάρα πολλές γυναίκες έχουν καταστρέψει το ισχύο τους. Πάρα πολλές γυναίκες με την κορτιζόνη παχαίνουνε, κάνουνε ζάχαρο, ανεβαίνει πίεση. Κυρίες και κύριοι, μία λιποσωμιακή φόρμουλα η οποία έχει υπερβολική κατανάλωση είναι η λιποσωμιακή κουρκουμίνη. Όλος ο κόσμος πονάει, όλος ο κόσμος παίρνει ντεπών, όλος ο κόσμος παίρνει με βολταρέν, φοβερά. Υποδεχτείτε τη λιποσωμιακή κουρκουμίνη. Προσέξτε. Εν συνεχεία όμως, το τονίζω, ο κόσμος έχει συνδυάσει την υγεία με τους γιατρούς. Και βέβαια οι γιατροί μας αφήνουν εμείς να μην πεθάνουμε. Αλλά αν θέλετε πραγματικά να κάνετε υγεία, Δόκτωρ Φόρμουλας και Μανώλης. Βέβαια. Εάν, παιδιά, δεν δυναμώσετε το μυϊκό σύστημα,
την καρδιά. Τα αγγεία γύρω-γύρω έχουν μυς. Μυς. Μυς, μυς, μυς. Και η καρδιά μυς είναι, ένας μικρός μυς. Και η καρδιά είναι μυς. Και η αορτή έχει μυς. Η καρδιά στέλνει το αίμα. Πώς πηγαίνει, το αίμα πάνω στον εγκέφαλο. Η αορτή έχει μυς, μυς. Αλλά όταν δεν περπατήσεις, κυρίες και κύριοι, Dr. Formulas, περπάτημα και 2-3 φορές. Στην αρχή φωνάξτε το Μανώλη. Πόσο πιο απλά θα πω. Πάμε για διάλειμμα. Ανακοίνωση. Η προβολή της εκπομπής «Νανοτεχνολογία και υγεία» έχει σαν στόχο την υπενθύμηση των φυσιολογικών μηχανισμών που καταπονεί ο σημερινός τρόπος ζωής. Η βελτίωση της στρέψεως και η απομάκρυνση των τοξικών ουσιών αποτελούν καθημερινή μέρημνα του καθενός μας. Η εφαρμογή των συμβουλών μας με υγιεινή διατροφή, άσκηση και φυσικές μεθόδους αποτοξίνωσης δεν αντικαθιστά τις θεραπείες που προτείνουν οι ιατροί των διαφόρων ειδικοτήτων. Στην Doctor's Formulas περικλείουμε τις βιταμίνες και τις φυσικές ουσίες με λιποσωμιακά σφαιρίδια. Έτσι επιτυγχάνουμε έως και 8 φορές μεγαλύτερη απορρόφηση σε σχέση με τα κοινά συμπληρώματα διατροφής. Έχουμε άμεση είσοδο στο αίμα και πλήρη αφομοίωσή τους από τα κύτταρα του οργανισμού. Λιποσωμιακές φόρμουλες. Το μέλλον των συμπληρωμάτων διατροφής από την Doctor's Formulas. Αντιμετωπίστε τα προβλήματα υγείας με φυσικό τρόπο. Doctor's Formulas. Φυσικές φόρμουλες υγείας, επιστημονικά σχεδιασμένες για να στοχεύουν το κάθε πρόβλημα ξεχωριστά. Doctor's Formulas. Συνταγές υγείας, φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Πόνους και φλεγμονές στις αρθρώσεις. Arthretol από την Doctor's Formulas. Μοναδικός συνδυασμός κολαγόνου τύπου 2, λουκοζαμίνης, χονδροετίνης, MSM και χόνδρου καρχαρία. Arthretol από την Doctor's Formulas. Η ολοκληρωμένη φόρμουλα για τις αρθρώσεις. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Ενοχλήσεις στο ουροποιητικό. Νεφρολίν από την Doctor's Formulas. Αρκτοστάφυλλο, σολιντάκο, κράμπερι και σκορπιδόχορτο. Νεφρολίν, υγιές ουροποιητικό. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Υψηλότερης καθαρότητας ωμέγα 3 σημαίνει μεγαλύτερη ωφέλεια για τον οργανισμό. Το Super Omega 3 της Life Extension περιέχει ωμέγα 3 πιστοποιημένα για την καθαρότητά τους με 5 αστέρια από το Διεθνή Οργανισμό IFOS. Super Omega 3 από τη Life Extension. Μεγαλύτερη καθαρότητα, μεγαλύτερη ωφέλεια. Μέσα σε κάθε προϊόν της Life Extension κρύβονται 30 χρόνια πρωτοπορίας στην επιστημονική έρευνα, 30 χρόνια μελέτης της φύσης και οι πιο ολοκληρωμένες και ποιοτικές φόρμουλες για την υγεία σας. Life Extension. Συμπληρώματα διατροφής για υγεία και καλύτερη ζωή. Το συνένζυμο Q10 έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες και θωρακίζει αποτελεσματικά το καρδιαγγειακό. Το Q10 της Life Extension απορροφάται 8 φορές περισσότερο από τον οργανισμό χάρη στη σύνθεσή του. Είναι το μοναδικό στην Ελλάδα με κανέκα Q10 βιοταυτόσιμο με το Q10 του οργανισμού και εκχυλίσματα εσπεριδοειδών. Q10 από τη Life Extension. Μεγαλύτερη απορρόφηση, μεγαλύτερη προστασία. Αϊπνία. Σεντάρ από τη Doctor's Formulas. Με μοναδική φόρμουλα που περιέχει μελατονίνη, τρυπτοφάνη, βαλεριάνα και πασιφλόρα. Σεντάρ από τη Doctor's Formulas. Λύστε το πρόβλημα του ύπνου. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Δυσανεξία στη λακτόζη. Τιαλάκ από την Doctor's Formulas. Με γαλακτοβάκυλος και το ένζυμο λακτάση. Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τη δυσανεξία στη λακτόζη και τα φουσκώματα. Τιαλάκ από την Doctor's Formulas. Φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Κρυολόγημα, εξάντληση, πεσμένο νοσοποιητικό, Fast Action C, βιταμίνη C, γρήγορης απορρόφησης από την Doctor's Formulas. Κάμου κάμου, ασερόλα και πιπερίνι για άμεση απορρόφηση. Fast Action C από την Doctor's Formulas. Άμεση θωράκιση του ανοσοποιητικού, φυσικά, χωρίς παρενέργειες. Κατάλληλο, επιθυμητή η γονική συνένεση. Ανακοίνωση. Η προβολή της εκπομπής «Νανοτεχνολογία και υγεία» έχει σαν στόχο την υπενθύμηση των φυσιολογικών μηχανισμών που καταπονεί ο σημερινός τρόπος ζωής. Η βελτίωση της στρέψεως και η απομάκρυνση των τοξικών ουσιών αποτελούν καθημερινή μέρημνα του καθενός μας.
η εφαρμογή των συμβουλών μας με υγιεινή διατροφή, άσκηση και φυσικές μεθόδους αποτοξίνωσης δεν αντικαθιστά τις θεραπείες που προτείνουν οι ιατροί των διαφόρων ειδικοτήτων. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή σήμερα είναι αφιερωμένη στην αποτοξίνωση και στο Μανώλη. Προσέξτε, οι τοξίνες κάνουν βόλτα και πηγαίνουν στις αρθρώσεις. Πού πάνε οι τοξίνες? Νομίζετε ότι οι τοξίνες δε κάπου χώνονται? Χώνονται στο λίπος και στις αρθρώσεις. Μόνο και μόνο που θα κάνετε αποτοξίνωση, θα νιώσετε να πετάτε, να πετάτε, να πετάτε. Ποιος κάνει αποτοξίνωση? Μόνο η βιταμίνη B μαζί με την γλουταθιόνη. Η βιταμίνη B σπάει τις τοξίνες και η γλουταθιόνη τις απομακρύνει. Το σηκώτη λοιπόν είναι ένα όργανο σύνθετο. Η αποτοξίνωση είναι σύνθετη λειτουργία και θέλει B και γλουταθιόνη. Θα πετάτε. Όσοι λοιπόν παίρνετε ένα κουταλάκι B, τη λιποσωμιακή είναι η καλύτερη, διότι είναι καλύτερη απορροφήσιμη, και ένα κουταλάκι γλουταθιόνη, θα δείτε άλλον άνθρωπο. Και αν έχετε φλεγμονές και πόνους, σας συμβουλεύω μόνο κουρκουμίνι. Μην πείτε στην κορτιζόνη, θα σας κάνει κακό. Κουρκουμίνι είναι η κορτιζόνη της Ασίας. Οι Ασιάτες την κουρκουμίνη την έχουν σαν την κορτιζόνη στην Ελλάδα και έχει την ίδια δράση. Για τα μικρά προβλήματα, έρχεται λοιπόν να βοηθήσει ο Μανώλης. Ο Μανώλης λοιπόν δεν είναι ένας απλός γυμναστής, είναι θεραπευτής γυμναστής. Ελέγχει την κατάσταση των μυών. Ποιοι μυς έχουν σύσπαση? Μόνο και μόνο η πλάτη έχει τρία στρώματα. Ένα μικρό στρώμα είναι ακριβώς πάνω στους σπονδύλους. Ο ένας σπονδύλος δένεται με τον άλλον από μικρούς μύες. Αυτούς εδώ τους χαλαρώνει ο Μανώλης. Την βαθιά στιβάδα. Μετά έρχεται στη μεσαία στιβάδα και μετά καταλήγει στον τραπεζοειδή, στον πλάγιο σφυϊκό, όλους. Αυτές λοιπόν τις ομάδες τις βοηθάει με τα χεράκια του. Πηγαίνει βαθιά, χαλαρώνει τους μικρούς μυς, μέσα τους μεσαίους, και εν συνεχεία κάνει εκτάσεις και ματώνεται. Και μετά ενδυνάμωση με λίγα λαστιχάκια και άλλα πράγματα. Πάρτε λοιπόν το τηλέφωνο, γιατί με ενοχλούν ότι δεν τους δίνω το τηλέφωνο, 697-606-606-2020-44. Κάποιοι όμως που έχουν χτυπηθεί από αυτοάνωσες φλεγμονές, προσέξτε, λόγω της μολύσεως του περιβάλλοντος κουράζεται το ανοσοποιητικό και τα βάζει με τον εαυτό του. Και λόγω της μολύνσεως έχουμε αυτοάνωση νόσο του θηριοειδού που λέγεται Χασιμότο, έχουμε αυτοάνωση διαταραχή των μυών που λέγονται ινομιαλγίες και αυτοάνωσες διαταραχές των αρθρώσεων που λέγονται ρευματικά. Ο θεράπων ιατρός είναι ο Στούμπος. Γιατί λοιπόν προβάλλω το γιατρό το Στούμπο και δεν προβάλλω λοιπόν όλους τους ρευματολόγους? Προσέξτε. Υπάρχουν λοιπόν δύο κατευθυντήριες γραμμές. Οι κορτιζόνες και το όζον. Και ρωτάω. Εγώ σπούδασα την κορτιζόνη στο πανεπιστήμιο, αλλά επί 30 χρόνια υπηρεστούσα την οζονοθεραπεία, η οποία κάνει θαύματα. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε στο ιατρείο του Στούμπου. Είναι μία κυρία η οποία έχει αυτοάνωση διαταραχή των μυών που λέγονται ινομιαλγίες. Αυτή λοιπόν η κυρία βοηθιέται στο σπίτι της. Όσοι έχουν ινομιαλγία βοηθούνται στο σπίτι τους με MSM, δεν υπάρχει καλύτερο, και με κουρκουμίνη. 3 κουρκουμίνες την ημέρα, MSM 2 πρωί, 2 απόγευμα,
και βρωμεάκ 2 πρωί, 2 απόγευμα. Και κάθε 3 μήνες πηγαίνουν στο στούμπο, ο οποίος τι κάνει. Παίρνει 100 γραμμάρια αίμα και τα θεραπεύει με οξυγόνο 3. Τριατομικό οξυγόνο. Ένας είναι ο στούμπος. Στο στούμπο λοιπόν πηγαίνουν και παχύσαρκα άτομα. Γιατί? Διότι είναι ο μοναδικός γιατρός, ο οποίος τι κάνει. Προσπαθεί να θεραπεύσει την παχυσαρκία. Η παχυσαρκία έχει 2 αιτίες. Ψυχολογικά αίτια που μας αναγκάζουν να τρώμε πολύ και κυρίως γλυκά. Όσοι λοιπόν στεναχωριούνται, έχουν κατάθλιψη, γλυκά τρώνε. Μετά τα φάρμακα δημιουργούν παχυσαρκία. Οι τοξίνες δημιουργούν παχυσαρκία. Όταν γίνουν τα λιποκύτταρα διωγγωθούν, τότε λοιπόν αρχίζουν ο λιπόδης ιστός να γίνει ένα ορμονικό όργανο. Με τα 20 χρόνια εμείς οι γιατροί μάθαμε ότι ο λιπόδης ιστός είναι το μεγαλύτερο ορμονικό όργανο, το μεγαλύτερο. Παράγει ορμόνες που λέγεται βυσφατίνη. Φατ σημαίνει πάχος. Η βυσφατίνη σου κάνει πάχος. Υπάρχουν άλλες 8 ορμόνες που σε παχαίνουν χωρίς να τρως πολύ. 2 βασικές ορμόνες που σε παχαίνουν πολύ είναι η ινσουλίνη. Η ινσουλίνη δεν πρέπει να είναι παραπάνω από 3, 5, 6 το πρωί και βλέπεις 30, 60, 90 νηστικά ινσουλίνη. Μα η ινσουλίνη είναι αναβολική. Και έτσι λοιπόν δημιουργείται το πάχος. Δεύτερον, δεν δίνει εντολή ο εγκέφαλος να σταματήσει να τρώει, διότι υπάρχει αντίσταση στη λεπτίνη. Ο στούμπος εξετάζει την ινσουλίνη και τη λεπτίνη. Εν συνεχεία, έχει συνεργαστεί με τον βιοπαθολόγο, γράψτε εδώ, Μπεγκλής. Προσέξτε, σε κάποια φάση θα φτάσουμε στο σημείο να εξετάζουμε πόση γλουταθιόνη έχεις στο αίμα σου, πόσο αδιπονεκτίνη και πόσες είναι οι ορμόνες που σε παχαίνουν. Οι βιοπαθολόγοι είναι πιο καλύτεροι από τους απλούς μικροβιολόγους. Ο Μπέγκλης είναι στα καλύβια. Εκεί λοιπόν είναι και τα ωραία ψωμιά που κάνουν στα καλύβια και τα ωραία λάδια. Κόνστας, τον λατρεύω τον Κόνστα, διότι μόνο το λάδι καθαρίζει το πρωί το σηκώτη. Εντάξει, κύριες και κύριοι, κάθε μέρα θέλω να πω πάρα πολλά πράγματα. Διαβάζω πάρα πολύ και θέλω να σας βοηθήσω. Προσέξτε. Πάω στο άσθμα. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να νιώθεις ότι πνίγεσαι. Τα φάρμακα είναι οι αδρεναλίνες που ψεκάζεις. Άρα λοιπόν σε λίγο τα συνηθίσεις. Για το άσθμα, κυρία των 60 χρονών, γράψε, είναι βιταμίνη C με κορσετίνη της Life Extension. Η αμερικάνικη εταιρεία έχει μια βιταμίνη C μαζί με κορσετίνη. 3 φορές την ημέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Δεύτερον, θα παίρνεις ένα αντισταμινικό φυτικό που λέγεται Migraize. Ένα πρωί, ένα απόγευμα. Αυτά στο σπίτι. Και θα πηγαίνεις φθινόπωρο και άνοιξη που φουντώνουν οι αλλεργίες στο στούμπο να κάνεις μεγάλη αυτομετάγγιση αίματος. Κάθε μέρα λοιπόν φωνάζω Dr. Φόρμουλας και Μανώλη. Ένας πέδαρος 48 χρονών πάει στο γυμναστήριο όμως, αλλά κάνει υπερκόπωση στα γόνατα. Υπάρχει ένα μηχάνημα που βάζεις τα πόδια σου για να δυναμώσεις τον τετρακέφαλο και λέγεται leg, σημαίνει γόνατο, πώς λέγεται, κνήμη, leg, πόδι. Leg extension. Αυτό λοιπόν είναι η καταστροφή του γόνατος. Αυτό έχεις πάθει και εσύ. Εγώ είχα πάθει αυτό. Είχα στο σπίτι μου τέτοιο μηχάνημα και μου κατέστρεψε τα γόνατα. Το leg extension. Δεν χρειάζεται. Το καλύτερο πράγμα, παιδιά, είναι να σηκώσεις λίγο βαράκι μόνο σου ή τα λάστιχα. Τούτος εδώ είναι 48 χρονών και κατέστρεψε τα γόνατά του διότι πήγε στην άλλη άκρη. Τώρα λοιπόν, φίλε, σταμάτα το leg extension
Και πάρε, διότι αυτός είναι νέος, πάρε για δύο μήνες, αθριντόλ, 2 πρωί, 2 απόγευμα. Και πάρε και το βρωμεάκ, 2 πρωί, 2 απόγευμα. Σε 2 μήνες θα είναι καινούριο. Τώρα, σε συμβουλεύω να βρεις έναν γυμναστή και να πηγαίνει σύμφωνα, άμα βλέπει τώρα το γόνατό σου είναι αυτό και σου κάνει εσένα στο μηχάνημα, είναι κακός γυμναστής. Μην το πηγαίνουμε κόντρα. Μην το πηγαίνουμε κόντρα. Και να πούμε τώρα βρωμεάκτ και αθριντόλ, έχουμε γλιτώσει χειρουργία. Μου το έχουν πει οι πελάτησές μου που έχουν γλιτώσει χειρουργία. Τι άλλο να σου. Συγκλονιστικό αυτό. Λοιπόν, εμβοές. Το ξέρετε ότι πάρα πολλοί κόσμος πάθει από εμβοές. Γιατί? Οι τοξίνες, τα φάρμακα καταστρέφουν τα νευράκια και τα αγγεία. Ποιος καταστρέφει? Ή πρέπει να είσαι δίτης, να τραβάς 20 μέτρα κάτω βάθος και να πάθουν τα αυτιά σου. Μετά έρχονται τα φάρμακα και οι τοξίνες. 52 χρονών έχει εμβοές. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεσαι, αγαπητή μου κυρία, είναι η μπέ. Θα παίρνεις τη λιποσωμαϊκή μπέ, 1 κουταλάκι το πρωί, 1 το απόγευμα. Λιποσωμαϊκή σε 1 το πρωί, 1 τα κόκκαλα, τα απόγευμα. Οπωσδήποτε μαγνήσια, 1 πρωί, 1 μεσημέρι, 2 βράδυ, 3 εσακόρ, 3 εχθιέλαια και το μπίλμπερι. Μην μου πει σου δίνω πολλά, εγώ λοιπόν θα σε βοηθήσω κατά 99,999% να σταματήσουν οι βλάβες των αγγείων και των νεύρων. Με εγγύηση Ανδρέας Φικιώρης. Όταν λοιπόν αρχίζουν και βελτιώνονται οι εμβοές, εσύ κόψε το απόγευμα και παίρνε το πρωί. Έτσι. Λοιπόν, ρευματοειδή αρθρίτιδα 45 χρονών. Έχει και κιλά. Και ρωτάω, φέρνει την μπάλα. Και ρωτάω. Όταν αυτή την κυρία, η οποία είναι νεοτάτη, που πάσχει από αυτοάνοσο νοσήματα στα ρευματικά, κυρία μου, τα ρευματικά θέλουνε κουρκουμίνι, MSM και βρωμεάκτ. Τα αντιφλεγμονώδη είναι MSM 2 και 2, βρωμεάκτ 2 και 2 και κουρκουμίνι 1 κουταλάκι το πρωί και να πηγαίνεις στο στούμπο να σου κάνει μεγάλες μεταγγείς. Προσέξτε. Όποιος λοιπόν θέλει να έχει μια ψυχική ανάταση μέσα στο σπίτι του, χωρίς να τρέχει, να φτιαχτούν και οι μυς και οι αρθρώσεις και η διάθεσή του, σας συμβουλεύω να πάρετε 2-3 φορές το Μανώλη. Το τηλέφωνο του Μανώλη, το ξαναλέμε, 697-606-2044. Και όσοι έχετε μεγαλύτερα προβλήματα, στη βούλα είναι ο στούμπος. Ο στούμπος κάνει θαύματα σε εκφυλήσεις, σε παχυσαρκία, σε άσματα. Παιδιά, μπορεί να γίνουν θαύματα. Να σας πω τώρα κάτι. Τελειώσαμε. Προσέξτε. Έχω ένα φίλο, ο οποίος είναι ορθοπαιδικός στην Πάτρα. Ο Δημήτρης ο Μοσχοβός. Με τον Δημήτρη τον Μοσχοβό είμαστε στο Ασκληπείο μαζί. Εχθές λοιπόν ο Δημήτρης ο Μοσχοβός είπε ότι Φικιώρη μαζί με τη χημειοθεραπεία, την ακτινοβολία και με τα προϊόντα της Dr. Formulas τσακίσαμε τον καρκίνο. Πάρτε τηλέφωνο το Δημήτρη τον Μοσχοβό να σας δώσει αληθινό περιστατικό, ένας επιπλοποιός είναι. Παιδιά, μέχρι και τον καρκίνο μαζί με την χημειοθεραπεία και μαζί με τις ακτινοβολίες μπορούμε να βοηθήσουμε. Τα κύτταρα βοηθιόνται μόνο με βιταμίνες. Τα φάρμακα χρειάζονται για τις οξείες φάσεις. Οι βιταμίνες και ο Μανώλης είναι η ζωή. Εδώ λοιπόν δίνουμε υγεία, βέβαια. Ζωή, διάθεση, νιάτα. Εργασμένη διάθεση, φιλιά πολλά. Yeah. Καλημέρα.